Είπαμε προχθές και μεταδώσαμε μέσα από την εκπομπή μας ότι ξανά άνοιξε το βρυσοδεψίο στην περιοχή Λάγουρα. Το βρυσοδεψίο το οποίο είχατε κλείσει λόγω των αυξημένων τιμών που είχαν βρεθεί του τρίχλωρου τετράχλωρου ερθένιου έξω από το εργοστάσιο σε μια πηγή εκεί. Ακριβώς πώς το είχατε βρει. Στη γιώτρηση, μπράβο, στη γιώτρηση. Ξανά άνοιξε λοιπόν το βρυσοδεψίο. Ναι. Θέλω να μας πείτε, γιατί θυμίζω την εκπομπή που είχαμε κάνει μαζί εκείνη την ημέρα που το κλείσατε και είχατε πει ότι αφού γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, όλες οι απαραίτητες εργασίες, αλλά και μετρήσεις και από το βρυσοδεψίο, αλλά και από τις υπηρεσίες σας, τότε μόνο θα δίνατε το πράσινο φως για να ξανανοίξει. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εδώ οι έλεγχοι από τις υπηρεσίες ήταν σχεδόν καθημερινές στο εργοστάσιο. Ναι. Όπως είναι καθημερινές και στα υπόλοιπα εκεί στην περιοχή. Ναι. Εφόσον είχαν δοθεί κάποιες εντολές να γίνουν οι επιδιορθώσεις στους αγωγούς, ναι. να δούμε πώς διαχειρίζονται τα υλικά αυτά, τις ουσίες αυτές που χρησιμοποιούν. Ναι. Θα άνοιγε το εργοστάσιο. Το θέμα είναι ότι αποκαταστάθηκαν πλήρως όλα αυτά, όλη αυτή η αγωγή οβρίων και αυτά τα σπασμένα που είχαν διαπιστωθεί. Τους βλέπαμε ανθρώπους όλο αυτό το διάστημα από τη μέρα που το κλείσατε, κύριε Δαμόπουλε, επειδή περνάω συχνά από το σημείο. Έβλεπα συνεχώς και κάθε μέρα πάρα πολύ κόσμο να δουλεύει, κυρίως σε χωματορικά και άλλα εκεί. Κοιτάξτε, επιχείρηση είναι. Δεν μπορεί να μείνει πολύ καιρό κλειστή. Έχει απώλεια εσόδων ο άνθρωπος. Λογικό ήταν να ανταποκριθούν άμεσα στις απαιτήσεις της υπηρεσίας. Και μαζεύουν τώρα και τα απόβλητα αυτά σε βαρέλια. Γίνεται η διαδικασία όπως πρέπει να γίνεται. Δηλαδή, μέχρι τώρα πώς γινόταν για να καταλάβουμε, κύριε Δαμόπουλε? Δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά βλέπουμε ότι η τακτοποίηση και λογιστικά και από των αγωγών έχει γίνει όπως πρέπει. Η γεώτρηση πρέπει να πούμε ότι είναι σφραγισμένη, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουν νερό από τη γεώτρηση αυτή. Ναι. Η οποία γεώτρηση ξαναπήρατε μήπως δείγματα να δείτε τώρα που σταμάτησε όλη αυτή η διαδικασία και η εργασία εκεί? Τι τιμές παρουσιάζει τώρα? Δεν ξέρω πότε ήταν η τελευταία τιμή που είχαμε πάρει. Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Γεγονός είναι ότι δεν παίρνουν από εκεί τώρα πλέον νερό. Ναι. Και ουσιαστικά το εργοστάσιο λειτουργεί όπως έπρεπε να λειτουργεί. Γι' αυτό και δόθηκε η εντολή να ανοίξει. Να ανοίξει. Ναι. Από εδώ και πέρα τι υπάρχει όμως, γιατί είχατε πει και για ευθύνες και για τιμωρίες υπευθύνων. Ο Δήμος του Άργους έκανε μηνύσεις, λογικά ζητάει μεγάλη αποζημίωση. Δεν ξέρω, αλλά θα τα δούμε λίγο αυτά τα θέματα μετά τις εκλογές. Τι θα γίνει τώρα? Οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις υπάρχουν. Ευθύνες τώρα για τον υδροφόρο ορίζοντα. Μπράβο, αυτό λέμε. Δεν ξέρω εάν θα μπορέσει να δώσει κάποιος, κύριε Νατσούλη. Ναι, αλλά είμαστε σε εκλογές, κύριε Αδαμόπουλε. Ναι. Βλέπετε ότι από πλευράς συγκεκριμένων υποψηφίων υπάρχει, έχει σηκωθεί αυτό το θέμα. Έχουν βγει βιντεάκια. Ναι, ναι. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά επειδή έχει παρέμβει ο εισαγγελέας και όλες τις αποφάσεις περνάνε πρώτα από τον εισαγγελέα. Δεν μπορούμε να αποδώσουμε ευθύνες σε κάποιον, ας πούμε. Ναι, αλλά για τον κόσμο για τον κόσμο που ήδη έχει πιει και είναι αποδεδειμένα έχει πιει στο παρελθόν, κύριε Δαμόπουλε, τι θα πούμε για αυτούς τους ανθρώπους τώρα? Περασμένα, ξεχασμένα? Όχι, δεν πρέπει να είναι περασμένα. Αυτό λέω. Δεν πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Το πιστεύω ότι η εισαγγελία το χειρίζεται αυτό και θα αποδοθούν ευθύνες. Δεν νομίζω να. Όχι, επειδή έτσι πως το είπατε, δεν μπορούν να αποδοθούν ευθύνες. Λίγο τρομάζει αυτό που είπατε, γι' αυτό σου το λέω. Από μένα δεν μπορούν να αποδοθούν ευθύνες. Ναι. Από μένα. Θα αποδοθούν, πιστεύετε όμως? Γιατί υπάρχει και αυτό το μεγάλο ερωτηματικό. Εγώ αμφιβάλλω, γιατί είναι μια κατάσταση η οποία δεν ξέρουμε από πότε ξεκίνησε. Και αν ο υδροφόρος ορίζοντας έχει μολυνθεί στο παρελθόν και συνεχίζει αυτό και γίνεται, ξέρετε, κατεβαίνουν αυτά προς τα κάτω και κάποια στιγμή βρίσκουν και τις γεωτρήσεις. Δεν ξέρουμε πότε έγινε
και δεν νομίζω να ξέρει κάποιος. Με εκείνες τις μελέτες, το πώς κινείται ο υδροφόρος ορίζοντας γενικότερα εκεί κάτω από αυτή την περιοχή, είχε έρθει εδώ και το ΙΓΜΕ, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Υπάρχουν και κάποιοι χάρτες που κυκλοφορούν. Προχωράει αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν και κάποιοι χάρτες που κυκλοφορούν. Ναι, βέβαια, κάποτε είχε γίνει μια προμελέτη λοιπόν αυτή... από το ΙΓΜΕ. Μπράβο, τι λένε αυτοί οι χάρτες λοιπόν, επικοινωνούν όλα αυτά μεταξύ τους? Η περιοχή γύρω από τη λίμνη και μέχρι το Δυσπηλιό έδειχνε ο χάρτης ότι επικοινωνούσε. Μάλιστα, το θυμάμαι αυτό, το έχετε ξαναπεί. Από εκεί πέρα πιο μακριά προς το Άργος και την Άγορα και τα λοιπά, ναι. Δεν είμαι σίγουρος να απαντήσω αυτή τη στιγμή. Υπήρχαν επικοινωνίες, αλλά δεν ξέρω σε ποιο σημείο. Και βέβαια είναι και τα στρώματα. Υπήρχαν επικοινωνίες. Επικοινωνεί λοιπόν εκεί η ευρύτερη περιοχή με την... Δεν μπορώ να σας πω σίγουρα τώρα, δεν το έχω μπροστά μου. Αλλά υπάρχουν και τα στρώματα και οι στρωματώσεις, οι οποίες και πάλι δεν είναι εύκολο να πεις. Δεν είναι όλα στο ίδιο επίπεδο. Μάλιστα. Θα γίνουν λοιπόν, όμως πάλι από την αρχή, πιστεύω. Για να το καταλάβουμε όμως, αν κάποιος προσπαθήσει να μας πείσει υπεύθυνα ότι μολύνθηκε ή δεν μολύνθηκε και πώς μολύνθηκε ο υδροφόρος ορίζοντας, θα μας το πει το ΙΓΜΕ, αυτό είναι που θα μας το πει? Και είχε ξεκινήσει, τους είχατε στο γραφείο σας, συνεχίζεται η δουλειά τους. Ξέρουμε. Ξεκίνησε η δουλειά τους. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτό. Θέλει πολύ χρόνο να γίνει. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει τελικά να δώσει απάντηση. Να βγει άκρη. Ναι, να βγει άκρη. Γεγονός είναι ότι θα ξέρουμε τουλάχιστον σε ποιες περιοχές ήταν περισσότερο η ρήπανση. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε... Λειτουργεί κανονικά και πάλι το βρυσοδεψίο, λέτε, σύμφωνα με τις υπηρεσίες σας, με ό,τι προδιαγραφή υπάρχει. Ναι. Συγγνώμη, πρέπει να εξάρουμε το γεγονός ότι ήταν πολύ συνεργάσιμοι οι άνθρωποι, έτσι. Ίσως γιατί φύγονταν κιόλας και τα συμφέροντά τους. Δηλαδή, μισό λεπτό και κύριε Αδαμόλεφ, βεβαίως, αν δεν είναι συνεργάσιμοι με τέτοιες τιμές που βρέθηκαν, δηλαδή... Ακριβώς. Εδώ αυτές οι τιμές που βρέθηκαν είναι... Είναι κάτι παραπάνω από εξωφρενικές. Δηλαδή. Δεν ξανάδαμε τέτοιο πράγμα. Δηλαδή. Φαντάζομαι ότι είναι πολύ λογικό να βρεθεί και πού ήταν το πρόγραμμα τον αγωγό. Όπως τέλος πάντων δεν ήταν εύκολο να βρεθούν κιόλας. Ναι. Αν δεν υπήρχε η συνεργασία τους. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει, γιατί είπαμε, δεν ξέρω εσείς, ο Δήμος του Άργους έχει καταθέσει μηνύσεις και προφανώς ζητάει και αποζημιώσεις. Εσείς σαν αντιπεριφέρεια σκέφτεστε να κάνετε κάτι αντίστοιχο με τις υπηρεσίες σας? Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι όταν υπάρχει εισαγγελική έρευνα. Θα τελειώσει πρώτα αυτό και μετά. Πιστεύετε ότι και μετά φαντάζομαι θα υπάρχει η επόμενη περιφερειακή αρχή. Πιστεύετε ότι πρέπει να το κάνει η επόμενη? Εάν ο εισαγγελέας αποδώσει κάπου ευθύνες, ναι. Λογικό είναι, υποχρεωτικό να το κάνει η αρχή περιφερειακή. Μάλιστα. Λογικό είναι. Λοιπόν, κύριε Αδαμόπουλε, μένουμε σε αυτά.